Σύνδεση τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου. Είναι παθολόγος, λοιμοξιολόγος και συνεργάτης του Υγεία. Θα τον δούμε, θα τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Γεια σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλημέρα σας. Για να σας ρωτήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα που γίνονται τα εμβόλια του κορονοϊού. Αν θα πρέπει παράλληλα να γίνεται και το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Είναι αρκετά πιθανό φέτος να έχουμε επιστροφή της εποχικής γρήπης που πέρσι είχε λείψει. Mm-hmm. Υπάρχουν αναφορές και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για αυτό και ήδη έχουμε δει ότι υπάρχουν υιογενείς λοιμόξεις του αναπνευστικού. Αν τώρα συμβεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος εκεί κατά τα τέλη Ιανουαρίου με Φεβρουάριο, που είναι το πικ της σεζόν της εποχικής γρήπης, να έχουμε ταυτόχρονη κυκλοφορία της γρήπης και του κοροναϊού. Θα κινδυνεύσουν πρώτα οι ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ταυτόχρονη λοίμωξη οδηγεί σε χειρότερη έκφαση της πνευμονίας του COVID και επίσης θα έχουμε αυξημένες επισκέψεις στα νοσοκομεία, στα ιατρία, αυξημένη χρήση διαγνωστικών τεστ. Μάλιστα. Αυτό κύριε Παπα-Νικολάου, επομένως, να το αποφύγουμε. Με βάση αυτά που μας λέτε, ποιοι πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο και πότε πρέπει να το κάνουν? Το πότε είναι εύκολο, τώρα είναι η σωστή στιγμή. Mm-hmm. Το ποιοι πρέπει να το κάνουν, επίσης, αν θέλετε να το απλοποιήσουμε, μπορούμε να πούμε ότι καθένας μετά την ηλικία των 6 μηνών είναι ασφαλές και χρήσιμο να εμβολιαστεί. Θα πρέπει βέβαια να δώσουμε προτεραιότητα στους ενήλικες άνω των 60, σε παιδιά και ενήλικες με χρόνιες παθήσεις, στις αγίους και στους επαγγελματίες υγείας. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες είναι οι διαφορές της γρήπης με τον κορονοϊό. Πώς το ξεχωρίζουμε, πώς διακρίνει κάποιος αν έχει γρήπη ή αν έχει κορονοϊό? Καλή ερώτηση. Δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο να διακριθούν. Η τυπική γρυπώδη συνδρομή είναι υψηλός πυρετός, συνήθως γύρω στο 39, έντονος πονοκέφαλος, έντονες μυαλγίες και κακουχία. Αλλά και ο κοροναϊός μπορεί κάπως έτσι να εισβάλλει. Ίσως στη γρήπη λείπουν λίγο τα συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό την πρώτη-δεύτερη μέρα. Ναι. Θα είναι όμως σκόπιμο να τα διακρίνουμε, γιατί για τη γρήπη έχουμε και θεραπεία, το ταμιφλού, και προφυλακτική αγωγή, αν δηλαδή κανείς εκτεθεί στη γρήπη ώστε να μην κολλήσει τελικά. Mm-hmm. Και αν μπορώ να πω κάτι, ότι η γρήπη έχει και μικρότερο χρόνο επόασης. Δηλαδή ο χρόνος από την ώρα που εκτιθέμεθα στον ιό μέχρι να νοσήσουμε είναι μικρότερο στη γρήπη. 1 με 2 μέρες. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Παπα-Νικολάου, λένε πολλοί ότι τώρα που έχουμε κάνει τα εμβόλια για τον κορονοϊό, αυτά τα εμβόλια μας καλύπτουν και από την γρήπη. Ισχύει κάτι τέτοιο, και να κλείσουμε με αυτό? Όχι. Όχι. Όχι, δεν ισχύει. Και είναι ένα πολύ, πολύ ασφαλές εμβόλιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σαφέστατος ο κύριος Παπα-Νικολάου.